Στην αφήγηση των Ευαγγελίων για την προδοσία του Ιούδα υπάρχει μια ακόμα πιο προσωπική ερώτηση. Γιατί ο Ιούδας τελικά πρόδωσε τον Ιησού Χριστό? Η διήγηση στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη ξεκινάει από το κεφάλαιο 12 όταν αντιπαραβάλλεται η γενναιόδορη προσφορά της γυναίκας εκείνης που άλυψε τα πόδια του Χριστού με μύρο, με την προδοσία του Ιούδα. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη λοιπόν στο κεφάλαιο 12 την εξής αντίδραση. «Γιατί να μην πουληθεί αυτό το μύρο για 300 αργυρά νομίσματα και τα χρήματα να διανεμηθούν στους φτωχούς?» Αυτό το είπε όχι γιατί νοιαζόταν για τους φτωχούς, αλλά γιατί ήταν κλέφτης. Και καθώς διαχειριζόταν το κοινό ταμείο, συχνά κρατούσε για τον εαυτό του από τα χρήματα που έβαζαν σε αυτό. Πολλές φορές, καθώς διαβάζονται αυτά τα κείμενα, η ανθρώπινη περιέργεια μας σπρώχνει συνήθως πέρα από την γενναιόδορη προσφορά της γυναίκας αυτής στην προδοσία του Ιούδα. Και όντως η ερώτηση είναι ζωντανή ακόμα και σήμερα. Γιατί ο Ιούδας τελικά να προδώσει τον δάσκαλό του? Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη δίνεται μια πνευματική διάσταση. Διαβάζουμε εκεί πως αφού έγινε δείπνο, ο δε διάβολος είχε ήδη βάλει στην καρδιά του Ιούδα, του Σίμωνα, του Ισκαριώτη να τον παραδώσει. Και την ίδια ερμηνεία δίνει και ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και ο Σατανάς, διαβάζουμε, μπήκε μέσα στον Ιούδα που ονομαζόταν Ισκαριώτης, ο οποίος ήταν από τον αριθμό των 12, στο κεφάλαιο 22. Βέβαια, και στις δύο αφηγήσεις, η προσωπική ευθύνη παραμένει ως έχει, πέρα από την όποια επιρροή του εχθρού της ψυχής μας. Σύμφωνα όμως με τον Ματθαίο, η πλεονεξία ήταν το βασικό κίνητρο. Ο Ιούδας ήταν αυτός που πήγε και είπε, διαβάζουμε στο Ματθαίο κεφάλαιο 26, «Τι θέλετε να μου τον δώσετε και εγώ θα σας τον παραδώσω». Και εκείνοι του έδωσαν 30 αργύρια. Το κίνητρο της πλεονεξίας αφήνει τους ανθρώπους λίγο στο κενό σχετικά με τους πραγματικούς λόγους της προδοσίας αυτής. Γι' αυτό και πάρα πολλοί σχολιαστές και ιστορικοί λένε πως και ο Ιούδας ήταν αρχικά ένας αφιερωμένος μαθητής. Το πάθος του όμως για τον Χριστό μειώθηκε, καθώς διαπίστωσε πως ο Χριστός δεν ενδιαφερόταν να προχωρήσει σε ένα πολιτικό κίνημα, γιατί και ο Ιούδας ανήκε στο κίνημα των Ζηλωτών, των ανθρώπων δηλαδή που επιθυμούσαν να ελευθερωθεί ο Ισραήλ από τους Ρωμαίους. Ο Ιούδας ήταν διατεθειμένος να ακολουθήσει τον Χριστό και να μαθητεύσει, αλλά απογοητεύτηκε καθώς διαπίστωσε στην πορεία πως ο Χριστός είχε άλλα σχέδια. Πίστευε λοιπόν, λέει η άποψη, πως αν ο Χριστός πιεζόταν με μια πράξη προδοσίας, τότε θα αναγκαζόταν να δείξει την πραγματική του δύναμη και θα ξεκινούσε αυτό το έργο της πολιτικής ανατροπής της κατάστασης εκείνη την περίοδο. Άλλοι πάλι λένε πως τελευταία στιγμή ο Ιούδας αποφάσισε να αλλάξει στρατόπεδο για να γλιτώσει ο ίδιος. Παρ' όλα αυτά, το κίνητρο φαίνεται στα Ευαγγέλια πως είναι η πλεονεξία. Το Ευαγγέλιο του Μάρκου μάλιστα δεν μας λέει κάτι ιδιαίτερο για το κίνητρό του. Θα θυμάστε ίσως την έκταση που είχε δοθεί με το Ευαγγέλιο του Ιούδα, το οποίο το γνωστικό εκείνο κείμενο του 3ου με 4ον μετά Χριστόν αιώνα, το οποίο είχε ανακαλυφθεί εδώ και 3 δεκαετίες, αλλά σχετικά πρόσφατα ήρθε στην δημοσιότητα. Εκεί ο Ιούδας παρουσιάζεται όχι ως ο χειρότερος μαθητής, αλλά ως ο καλύτερος. Και μάλιστα ο Χριστός του λέει, «Εσύ θα θυσιάσεις τον άνθρωπο που με ενδύει». Αυτή η απουσία απάντησης για άλλους λόγους πέραν της πλεονεξίας που δίνουν τα Ευαγγέλια είναι αλήθεια ότι δυσκολεύει τα πράγματα. Γιατί? Κατά την γνώμη μου τα δυσκολεύει για τον εξής λόγο. Γιατί αν ο Ιούδας τελικά πρόδωσε τον Ιησού Χριστό επειδή ήταν πλεονέκτης, αυτό είναι πολύ κοντά σε όλους μας. Αν δεν τον πρόδωσε επειδή απογοητεύτηκε από την έλλειψη πατριωτισμού του ίσως,
επειδή άλλα πράγματα είχε στο μυαλό του και δεν βγήκαν, και τον πρόδωσε επειδή ήταν πλεονέκτης, τότε αυτό είναι πάρα πολύ κοντά στον καθένα μας. Και αυτό είναι που κάνει την προδοσία του να είναι πιο κοντά σε εμάς τους ανθρώπους από ό,τι σκεφτόμασταν. Ο Ιούδας τελικά προδίδει το Χριστό, όποιος κι αν είναι ο λόγος, επειδή αποδεικνύεται ότι ο Χριστός δεν ήταν αυτός που ο Ιούδας ήθελε να είναι. Ο Ιούδας ήταν διατεθειμένος να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό στο μέτρο που ο Χριστός συμφωνεί μαζί του. Ήταν διατεθειμένος να τον ακολουθήσει για να μπορεί να τον χρησιμοποιήσει. Αλλά αυτό δεν είναι πίστη. Ο Χριστός μας ζητάει να τον ακολουθήσουμε για να του δώσουμε τη ζωή μας. Για να είναι αυτός ο προσωπικός μας σωτήρας, ο Κύριος της ζωής μας, ο αρχηγός μας. Όχι για να τον χρησιμοποιήσουμε. Καλεί τον άνθρωπο να τον υπηρετήσει. Όχι να μετατραπεί ο Χριστός σε υπηρέτη δικό μας. Αυτή λοιπόν είναι μια σκέψη την οποία θα πρέπει να την σκεφτούμε όλοι μας. Πολλές φορές με τα λόγια μας λέμε ότι αγαπούμε τον Χριστό, αγαπούμε τον Θεό, ενδιαφερόμαστε να τον ακολουθήσουμε, του λέμε προσευχές, του ψάλουμε ύμνους. Και όταν έρχονται πειρασμοί και δοκιμασίες, του γυρνάμε την πλάτη. Και βέβαια καλώς ταυτιζόμαστε περισσότερο με τον Πέτρο παρά με τον Ιούδα. Γιατί ο Πέτρος μετανόησε και δόξα στον Θεό που μετανόησε. Και ο Χριστός τον δέχτηκε πίσω, όπως δέχεται πίσω κάθε άνθρωπο που ειλικρινά μετανοεί. Η αλήθεια όμως είναι η εξής και με αυτήν θα κλείσουμε. Όταν ο Ιούδας λέει «Τι θέλετε να μου δώσετε και εγώ θα σας τον παραδώσω» στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 26 και χωρίο 15, ξέρετε, είναι απίθανα εύκολο να περάσουμε αυτή τη γραμμή. Όλοι εμείς οι άνθρωποι. Χρειαζόμαστε την χάρη του Θεού. Χρειαζόμαστε την δύναμη του Θεού που μας την δίνει απλόχερα με το Πνεύμα του το Άγιο. Χρειαζόμαστε την δύναμη που πηγάζει μέσα από τις Άγιες Γραφές. Χρειαζόμαστε την ενθάρρυνση που έρχεται καθώς έχουμε κοινωνία με άλλους ανθρώπους που και εκείνοι θέλουν να ακολουθούν τον Χριστό, με την Εκκλησία του δηλαδή. Χρειαζόμαστε την χάρη του για να μείνουμε πιστοί. Γιατί η προδοσία είναι πιο κοντά στον καθένα μας. Και η πιστότητα είναι για όλους μας το ζητούμενο. Εύχομαι ο Θεός να ευλογήσει, να δυναμώσει με το δικό του το λόγο και να φυτέψει μες στις καρδιές μας δυνατή αγάπη για το πρόσωπό του, για τον λόγο του, για την Εκκλησία του. We'll be right back.